Οι αντιδράσεις για το φορολογικό νομοσχέδιο των ελεύθερων επαγγελματιών που είχε ψηφιστεί το Δεκέμβριο και που προκάλεσε πλήθος διαμαρτυριών είχε αντίκτυπο και στην Ευρωκάλπη, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία που επεξεργάζεται και το Μέγαρο Μαξίμου. Μαζί με την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, καθώς και άλλες κυβερνητικές αποφάσεις, το φορολογικό νομοσχέδιο έπαιξε το δικό του ρόλο στην κατρακύλα των ποσοστών. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών οδηγεί πολλά γαλάζια στελέχη σε δεύτερες σκέψεις, καθώς εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο θέμα ήθελε ένα διαφορετικό χειρισμό και σε καμία περίπτωση δεν ήθελε οριζόντια μέτρα. Το επιχείρημα όσων ζητούν διορθώσεις είναι πως δεν γίνεται, για παράδειγμα, να φορολογείται με τα ίδια κριτήρια ένας δικηγόρος με 20 χρόνια επαγγελματική δραστηριότητα σε μια πόλη της περιφέρειας με ένα δικηγόρο με 20 χρόνια επαγγελματική δραστηριότητα στο Κολωνάκι. Ο Υπουργός Οικονομικών πάντως, Κωστής Χατζηδάκης, παραμένει κάθετος κατά των αλλαγών στο φορολογικό. Ο πρόεδρος των φοροτεχνικών, Σπύρος Μπέκας, μιλώντας για το θέμα, εξήγησε ότι από την πλευρά τους είχαν πολλαπλώς επικοινωνήσει τα προβλήματα που δημιουργεί το νομοσχέδιο σε εκατοντάδες φορολογούμενους ελεύθερους επαγγελματίες και τόνισε ότι σε συζητήσεις που είχαν το προηγούμενο διάστημα με κυβερνητικά κλιμάκια και με υποψήφιους ευρωβουλευτές, αντιλήφθηκε ότι οι περισσότεροι εξ αυτών δεν είχαν ιδέα για το τι ακριβώς ζουν οι φορολογούμενοι. Αναφορικά τώρα με τα σενάρια που διακινούνται ακόμη και για αλλαγή του Υπουργού Οικονομικών, ο κ. Μπέκας εξηγεί ότι ο Υπουργός θα πρέπει πρωτίστως να ακούει τους εκπροσώπους των επαγγελματικών φορέων. Εμείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες πρωτίστως και κατά δευτερευόντως ως λογιστές φοροτεχνικοί, είμαστε οι πρώτοι που αντιλαμβανόμαστε ό,τι ακριβώς συμβαίνει και ό,τι νόμος βγαίνει. Αυτά τα έχουμε πει από την πρώτη στιγμή που έχουν βγει στην επικαιρότητα, πριν ακόμα εκδοθεί ο νόμος που ήταν στην διαβούλευση, οποιοδήποτε νόμος και αν αυτός. Ειδικά με το φορολογικό, ειδικά με το νέο φορολογικό, ειδικά με τις φορολογικές δηλώσεις και οτιδήποτε γίνεται με το εργάνι από εδώ και πέρα. Όλα αυτά που συμβαίνουν στις επιχειρήσεις, στον επιχειρηματικό κόσμο ήταν ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι πρέπει να αλλάξει μια κατάσταση, ότι δεν πάει αυτή που προϋπήρχε και πρέπει να γίνει μια νέα. Γνωρίζουμε τώρα πάρα πολύ καλά ελεύθεροι επαγγελματίες, ειδικά ατομικές επιχειρήσεις, ότι πληρώνουν φέτος πάρα πολλά χρήματα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Όλο αυτό λοιπόν οδήγησε στην αγανάκτηση του κόσμου, ενώ εμείς ως λογιστές τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό τα συγκεκριμένα θέματα και τα έχουμε αναδείξει. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε και αλλαγή ακόμη και στο Υπουργείο Οικονομικών, κύριε Μπέκα? Έτσι συζητιέται ότι θα πάμε σε ένα σχηματισμό και ενδεχομένως να πάμε και σε άλλο υπουργό. Ακούγεται αρκετά έντονο. Να συμπληρώσω λίγο ότι και πολλά κυβερνητικά στελέχη που είχαν έρθει το προηγούμενο διάστημα και στην περιοχή μας δεν ήταν γνώστες των προβλημάτων ή δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τα προβλήματα. Πρέπει να αλλάξει το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν έχει καμία σχέση με ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια από θέμα και συζητήσεων, αλλά και να ακούνε και τους λογιστές αλλά και τους επιχειρηματίες. Μέχρι τώρα έχουμε δει το σημερινό Υπουργό να μην ακούει σε τίποτα. Και όσον αφορά για τα στελέχη, στην ερώτηση των στελεχών, ειδικά των ευρωβουλευτών, θέλω να πω ότι δεν είχαν καμία γνώση του τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ειλικρινά έχω μιλήσει με αρκετούς υποψήφιους ευρωβουλευτές που ήρθαν στα Γιάννα από όλα τα κόμματα, δεν γνώριζαν σε τι κατάσταση βρίσκεται η βάση. Δεν ξέρουν τι κάνει ο απλός πολίτης, δεν ξέρουν τι νόμους υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τον επιχειρηματικό κόσμο, για τον απλό πολίτη. Όλα αυτά λοιπόν από την πλευρά τη δική μου ως πρόεδρος φοροτεχνικών επικοινωνήθηκαν με όποιον τρόπο μπορούσα και όλο αυτό φάνηκε από την προηγούμενη Παρασκευή, από την ερώτηση που έγινε από όλους τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο φορολογικό νόμο, για το συγκεκριμένες προβλήματα των φορολογικών δηλώσεων και αναδείχθηκε ένα θέμα που εμείς ως λογιστές ζητούσαμε να αναδειχθεί και φυσικά το επικοινωνήσαμε και με δελτία τύπου και με ανακοινώσεις. Αργά βέβαια. Βεβαίως επικοινωνήθηκε αργά, γιατί αν σκεφτούμε ότι τα νομικά πρόσωπα, οι δηλώσεις των νομικών προσώπων τελειώνουν 28 έκτου και δεν έχει ακόμα μεριμνηθεί να δοθεί παράταση και τα φυσικά πρόσωπα λήγουν 26 εβδόμου. Να σκεφτείτε ότι πέρυσι άνοιξαν οι δηλώσεις 30 Μαρτίου και τελείωσαν 31 Αυγούστου και φέτος άνοιξαν 26 Απριλίου και θέλουν να τελειώσουν 26 Ιουλίου. Είναι πράγματα που δεν μπορούν να συμβούν. Είναι αδύνατο.